Μαζί με την Κατερίνα Τοΐου που ήταν στα βραβευθέντα πρόσωπα, αλλά μετήχε και στη βράβευση του Παναθηναϊκού. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ομοσπονδία που με βραβεύει για τη θέση μου στο ranking list τόσα χρόνια. Χαίρομαι πολύ που με τον Παναθηναϊκό κατακτήσαμε αυτή τη θέση και μας βράβευσε γι' αυτό. Και εύχομαι και περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον και με την ομάδα και ατομικά. Ας πούμε για τον Παναθηναϊκό, πρώτα ακούστηκε ότι ανοίγει και δρόμους και άλλα σωματεία να κυνηγήσουν κάτι καλό στην Ευρώπη. Σωματεία από την Ελλάδα, γιατί ήταν ο πρώτος τίτλος. Χαίρομαι πολύ που κάναμε εμείς αυτό το βήμα. Έχουν ξανασυμμετάσχει και άλλες ομάδες βέβαια σε διοργανώσεις ευρωπαϊκές. Μ' αρέσει που θα διοργανωθεί και εδώ πέρα το γύρο πτρόφιτα τελικά με τους άντρες του Ολυμπιακού. Εύχομαι κάθε επιτυχία και μακάρι να κερδίσουν και το χρυσό. Όσον αφορά εσένα, το να είσαι τόσο μεγάλο διάστημα επί χρόνια στην κορυφή του ranking list και να φτάνεις πριν λίγους μήνες να ξεπεράσεις και τις ξένες αθλήτρες, τι σημαίνει? Σίγουρα είναι κάτι σημαντικό. Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το ranking list. Πιο πολύ κοιτάω την απόδοσή μου και τις επιτυχίες που μπορεί να φέρω, να κερδίσω καλύτερες αθλήτρες από μένα και να είμαι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Χρόνια τώρα μετέχεις με ομάδες στο εξωτερικό, αλλά βλέπουμε ότι κοιτάς πάντα να έχεις το δικαίωμα να πεις και στην Ελλάδα. Το σκεπτικό σου? Μου αρέσει να παίζω στην Ελλάδα, που είναι και η χώρα μου εννοείται. Έχω και τους δικούς μου ανθρώπους εδώ πέρα. Συνεργάζομαι αυτή τη στιγμή με ένα πολύ καλό σύλλογο και ανθρώπους που με βοηθάνε πολύ. Και γενικά το έχω και σαν προτεραιότητα στο κεφάλι μου, προς το παρόν τουλάχιστον, να αγωνίζομαι και στην Ελλάδα. Θέλουμε να μας πεις και για τους στόχους σου στο 23. Είμαστε και σε προ-Ολυμπιακή χρονιά. Υπάρχουν στόχοι και με την εθνική ομάδα που κυνηγά την πρόκριση στο ευρωπαϊκό? Αρχικά θέλω να συμμετάσχω σε αρκετά τουρνουά, έτσι ώστε να κερδίσω βαθμούς, μήπως προκριθώ στην Ολυμπιάδα, που είναι ο μεγάλος μου στόχος. Με την εθνική ομάδα εννοείται έχουμε την τελική φάση για να προκριθούμε στα πανευρωπαϊκό αρχές Μαΐου. Ακόμα δεν γνωρίζουμε την κλήρωση. Και επίσης, μεγάλος μου στόχος της χρονιάς είναι να προκριθώ, να αθληθώ στους ευρωπαϊκούς αγώνες που γίνονται τον Ιούνιο.